Γεια σας. Εγώ σήμερα δεν σας μιλήσω ακριβώς για το design, αλλά θα σας μιλήσω για τους ανθρώπους που με συνοδεύσαν σχεδιάζοντας. Ξεκινώντας λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι η πολύχρονη επαγγελματική μου πορεία, τόσο... θα μου δώσετε ένα λεπτό, μάλλον κάτι συμβαίνει με την ομιλία μου. Αν μπορούμε λίγο να υπάρχει το κείμενο, παρακαλώ, της ομιλίας. Θα σας πω διάφορα άλλα πράγματα. Πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που μοιράζεσαι τις στιγμές, μοιράζεσαι συγκινήσεις και σε συνοδεύουν σε όποιο επάγγελμα και αν κάνεις. Εγώ θα σας μιλήσω για το δικό μου επάγγελμα και ποιοι ήταν όλοι αυτοί και τι ακριβώς με μάθανε. Ξεκινώντας λοιπόν να σας πω ότι μέσα από την πολύχρονη επαγγελματική μου πορεία, ταυτόχρονα με τα φοιτητικά μου χρόνια, σαν φοιτησούμε, σε ένα βαθμό η ζωή μου διαμορφώθηκε από άλλους ανθρώπους. Ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα, συνομίλησα, δούλεψα και διαφώνησα. Άνθρωποι που ξεκινήσαμε μαζί, δεν ξεκινήσαμε μαζί, που χαθήκαμε ή δεν χαθήκαμε ή που νομίζαμε ότι χαθήκαμε. Αλλά ο ένας έχει επηρεάσει σημαντικά τη ζωή του άλλου. Μέσω από τη δουλειά μου έχω νιώσει μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμό, χαρά, αηδία, τρόμο, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Το όνομά μου είναι Κατερίνα Παπαναγιώτου και αποφύτησα το 1995 από τα ΤΕΗ γραφιστικής και έκτοτε δουλεύω ως γραφίστρια. Τα ΤΕΗ είναι ένα τεράστιο συγκρότημα από κτίρια με κόκκινα τούβλα επάνω στη λεωφόρο Καβάλας. Δεν ξέρω, ίσως κάποιοι φίλοι σας μπορούν να σπουδάζουν εκεί. Όταν έφτανες λοιπόν στον υποφωτισμένο διάδρομο, έπρεπε να διανύσεις αρκετή απόσταση μέχρι να φτάσεις στη δική σου σχολή. Ο διάδρομος είχε τείχους, όπου η τείχη του ήταν καλυμμένη με αφίσες, με γκράφιτι και ήταν συνήθως βρώμικη. Πολύ αργότερα κατάλαβα ότι η βρώμικη τείχη και οι υποφωτισμένοι διάδρομοι αποτελούν μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική, που το αποκρουστικό μπορεί πολλές φορές να είναι σχετικό. Κάθε πρωί λοιπόν έπαιρνα το λεωφορείο για να πάω στη σχολή μου και εκεί συναντούσα τον Γιάννη Διβόλη, τον Ανδρέα, που δεν θυμάμαι το επιθετό του πια, και την Ελίνα Ράπογλου. Που η Ελίνα αποφάσισε κάποια χρόνια αργότερα να κάνει το όνομά της Κανέλα και πολλά χρόνια αργότερα δίδαξε και εκείνη στα ΤΕΗ. Ο κύριος Βυθινός ήταν καθηγητής μου στην τεχνολογία των εκτυπώσεων. Μια μέρα λοιπόν με ρώτησε, κύριε Παπαναγιώτου, μέχρι πότε πιστεύετε ότι πρέπει να δουλεύει κάποιος? Πραγματικά δεν είχα ιδέα. Ήμουνα 19 χρονών και λέω, μα καλά, τι με ρωτάει ακριβώς? Και λέω, νομίζω μέχρι όσο θέλει. Ο κύριος Βυθινός νομίζω με συμπαθούσε και αυτό που με έμαθε είναι η αγάπη για την ιδέα, τόσο για την ιδέα όσο και για την υλοποίησή της επάνω στο χαρτί. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το μέσο υλοποίησης της ιδέας. Ο κύριος Κατσουλίδης, χαράκτης και καθηγητής της τυπογραφίας, δεν με συμπαθούσε σε αντίθεση, γιατί έπαιρνα τον καφέ μου πάντα στις παραδόσεις και περίμενε πότε θα έχει δει στα σχέδιά μου. Επέμενε ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα. Έχω πάρα πολλά χρόνια να τον δω και δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, αλλά μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα από το μάθημα της τυπογραφίας, που είναι ένα βασικό μάθημα στη σχολή μας. Με έμαθε τις βασικές οικογένειες των γραμματοσειρών και πώς να σχεδιάζουμε γράμματα. Κάποιες από αυτές που θυμάμαι να ασχολούμαστε είναι τα Baskerville, τα Times, τα Futura, τα Egyptian. Φανταστείτε πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος του σχεδιασμού αν ασχολούμασταν μόνο με 4 γραμματοσειρές και όχι όλη αυτή η πληθώρα που υπάρχει σήμερα. Με τη Γιώτα Κωνσταντακοπούλου αποφοιτήσαμε μαζί. Η Γιώτα με έμαθε και να καταλάβω την ιδεολογία της αριστεράς. Σχεδιάσαμε μαζί τα εξώφυλλα από τα 3 πρώτα τεύχη της αριστερής ανασύνταξης, όπου αν θυμάμαι καλά πρέπει να έγραφε ο αδερφός της εκεί. Σήμερα έχει επιστρέψει στην Καλαμάτα και δουλεύει στο δικό της γραφείο. Εγώ βρήκα την πρώτη μου δουλειά όταν κάποιες από τις φίλες μου, η Μέρη Μουρτίκα, η Εμιλία Κάντα και η Μαριλένα Αγάθου, αποφασίσανε να ταξιδέψουν στην Ευρώπη με Interrail και να μάθουν άλλες πόλεις της Ευρώπης. Το 1996 έστειλα το βιογραφικό μου στο δημιουργικό γραφείο της Καραμέλας, της Αντωνίας Καράκη. Η Αντωνία ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με έμαθε τι σημαίνει να σχεδιάζω με τον πελάτη απέναντί μου. Όχι δίπλα μου, τι σημαίνει να σχεδιάζω σε έναν πάρα πολύ περιορισμένο χρονικό περιθώριο, τι είναι το deadline. Ή πώς μπορείς να σχεδιάζεις κάτι, ένα προσχέδιο, και στο τέλος αυτό να σου επιστρέφεται εντελώς αποξιωμένο. Ήμουνα σε ένα μετέχμιο, όπου ήμουνα κάπως στη σχολή, χωρίς τους υποφωτισμένους διαδρόμους, αλλά κάποιος με πλήρωνε για όλο αυτό, και φυσικά είχα άγνοια κινδύνου και νομίζω ότι ήταν σωτήριο εκείνη τη δεδομένη στιγμή.
Η βιβλιοθήκη στην Καραμέλα ήταν γεμάτη από βιβλία. Εκεί που κοιτάς, εκεί θα πας, λέει πολύ συχνά σήμερα ο Στέφανος. Το πάτωμα στα γραφεία μας ήταν ένα παρκέ ξύλινο και πάνω στα γραφεία μας ήταν ανακατεμένα προσχέδια από σοκολατάκια Λεωνίδας, από προσχέδια για το φούρνο Βενέτη, από εξώφυλλα CD της Λίτσας Γιαγκούση που είχαμε κοπιάρει φωτογράφηση από το περιοδικό ID. Εκεί λοιπόν γνώρισα τη Θεανό Πετρίδου και τον Βασίλη Χαραλαμπίδη. Με τη Θεανό έχουμε ακόμη φιλικές σχέσεις και είναι μέλος της ομάδας We Design. Ο Βασίλης Χαραλαμπίδης έχει δημιουργήσει τον Bios και το Ρομάντζο. Από τη Θεανό έμαθα την αξία του Νταλάρα και από τον Βασίλη Χαραλαμπίδη έμαθα την αξία των Synthesizer. Το 1998 γνώρισα τον Θοδωρή Περδικάκη στην πολυεθνική εταιρεία Lowe Lintas. Ο Θοδωρής με έμαθε πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίζεις τους ανθρώπους της ομάδας σου, ακόμη και όταν ο πελάτης έχει γίνει έξαλλος. Θυμάμαι, είχα σχεδιάσει μία 48-φύλλη αφίσα. Οι περισσότεροι από εσάς μάλλον δεν θυμόσαστε ποιες είναι οι 48-φύλλες αφίσες. Είναι κάποιες πολύ μεγάλες αφίσες που κολλιόντουσαν παλιότερα στους δρόμους. Οπότε είχα σχεδιάσει μία αφίσα και αναρτήθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας. Με αποτέλεσμα το λογότυπο της εταιρείας να είναι πάρα πολύ μικρό. Εμείς οι συγγραφίστες έχουμε μια αγάπη να κάνουμε τα λογότυπα μικρά. Το 2000 συνέχισα τη διαφημιστική εταιρεία Upset του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Γιάννης Κακουλίδης πέθανε πέρυσι. Μ' είχε βρήσει μια φορά γιατί δεν είχα βάλει το λογότυπο στην εταιρική καταχώρηση. Μ' έμαθε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μ' έμαθε πώς μπορείς να τρέχεις μια εταιρεία με ανθρώπους με όχι απάνθρωπο τρόπο. Εκεί δούλευα με τη Γιώλα Γύφτουλα. Είναι 2000, είμαι 29 χρονών, οι υπολογιστές είναι πολύ γρήγοροι, οι πελάτες πολύ μεγάλοι και οι απαιτήσεις πολύ μεγάλες και πολλές φορές παράλογες. Υπήρχε διάχυτη η αίσθηση ότι τα πάντα γίνονται. Γιατί τα πάντα γίνονται, γιατί τα πάντα πρέπει να γίνονται και ο ένας πείζει τον άλλον για όλο αυτό, όπου να αποδειχθεί περίτρανα στο τέλος ότι τα πάντα γίνονται. Τα λεφτά ήταν καλά τότε στην Κηφισίας. Τα λεφτά ήταν καλά, γελούσανε πολύ ο κόσμος και έκλαιγε πολύ ταυτόχρονα. Όλα ήταν κάπως υπερβολικά. Το σχήμα που δούλευα ήταν συγκεκριμένο. Εγώ, ένας κειμενογράφος, ένας δημιουργικός διευθυντής, αντικριστά γραφεία και δουλειά μέχρι αργά. Αμέτρητα βράδια με τη Γιώλα Γύφτουλα θυμάμαι να ψάχνουμε φωτογραφίες για τις καταχωρήσεις από τα βιβλία Image Bank. Πριν εμφανιστούν οι ηλεκτρονικές φωτοτράπεζες, υπήρχαν αυτά τα βαριά βιβλία με τα post-it που έπρεπε να σημειώσεις ποια φωτογραφία χρειαζόσουν και να τη ζητήσεις από τον συνάδελφό σου να το δανείσει, γιατί την επόμενη μέρα είχες παρουσίαση. Και έπρεπε οπωσδήποτε να βρεις μία γυναίκα με καρέ μαλλί, με λαχρινή, να γελάει δίπλα σε μια πισίνα ή έναν σκύλο να τρέχει σε ένα λιβάδι. Και αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος για να βρεις και να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, από το 2000 έως το 2003, η Γιώλα Γύφτουλα με έμαθε τι πάει να πει ωραίος τίτλος, τι σημαίνει το banal slogan και φυσικά ποια είναι η σχέση του κειμενογράφου με τον γραφίστα και πώς υπάρχει μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ο Γιάννης, εκείνη την εποχή, ο δικός μου κειμενογράφος ήταν ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης Φιλίππου σήμερα είναι σεναριογράφος. Αυτό που με έμαθε είναι πώς είναι καλύτερα να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις κάτι εξ αρχής από να το διορθώνεις μάταια. Ο Γιάννης Σαραντάκης, υπεύθυνος της έντυπης παραγωγής, με έμαθε ότι το να ουρλιάζεις δεν είναι πάντα η λύση, αλλά μερικές φορές όμως πιάνει. Ο Βασίλης Μαρμαρακατάκης εργαζόταν την ίδια περίοδο στην ίδια εταιρεία που δούλευα κι εγώ. Ο Βασίλης με έμαθε να συνεργάζομαι. Το 2003 αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το δικό μας δημιουργικό γραφείο. Έτσι δημιουργήθηκε η MNP. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω με τον Βασίλη, ήμουν 31 χρονών. Είχα δουλέψει ήδη 7 χρόνια. Τα περισσότερα από αυτά ήταν στη διαφήμιση και μου φαινόταν αιώνας. Ίσως εκεί κάπου να θυμήθηκα λίγο και τον καθηγητή μου τι ακριβώς εννοούσε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε μαζί και νοικιάσαμε ένα γραφείο στη Βορέου στο Μοναστηράκι. Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, απλά μας άρεσε να σχεδιάζουμε και να σχεδιάζουμε αυτό που μας άρεσε, χωρίς να μας το επιβάλλει, χωρίς να μας επιβάλλει κάποιος άλλος την αισθητική του. Η πρώτη και η πιο έντονη ανάμνηση είναι ότι δεν φαινόταν έξω από το παράθυρό μου την ώρα που σχεδίαζα η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος που βρίσκεται στην Κηφισίας, στον κόμβο Κηφισίας και Παραδείσου, στο Μαρούσι.
αλλά υπήρχε ένα μαγαζί με καπέλα, με τραγιάσκες και καβουράκια. Το γραφείο μας ήταν σε ένα κτίριο πολύ μεγάλο, που φιλοξενούσε και άλλες εταιρείες. Οι άλλες εταιρείες ήταν εταιρείες με υφάσματα, πουλούσαν υφάσματα, καμία σχέση με το δικό μας επάγγελμα. Το γραφείο μας ήταν ένας ενιαίος χώρος με γκρι πατώματα, λευκούς τοίχους και μπαλάμπες θωρίου. Στο Βασίλη άρεσαν τα ελβέτικα και σε μένα επίσης. Αργότερα βρήκαμε και άλλα πράγματα που μας ενώναν και άλλα πράγματα που μας χωρίζαν. Το λογότυπό μας ήταν τα αρχικά από τα επίθετά μας. Και το λογότυπο που σχεδιάσαμε ήταν ένα λογότυπο που είχαμε σχεδιάσει παλιότερα για έναν άλλο πελάτη που δεν τους άρεσε και το κρατήσαμε. Τα σχέδιά μας στην αρχή ήταν ανώριμα. Σχεδόν άσχημα ή λάθος θα μπορούσε να πεις. Μετά άρχισε να δημιουργείται κάτι που έμοιαζε καινούριο, κάτι που είχε βγει και από τους δυο μας. Πολλές φορές μας ζητούσαν να μάθουμε ποιος σχεδίασε τι. Όλοι θέλουμε να ξέρουμε τη δυναμική των ανθρώπων για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε και να συγκριθούμε. Με τον Βασίλη πιστέψαμε και προσπαθήσαμε να δουλέψουμε πάνω στις βασικές αρχές του design. Καταλάβαμε πως η λειτουργία, η ροή, η μορφή είναι η βάση για κάθε σχέδιο και αυτό είναι που πιστοποιεί την οντότητα του σχεδίου και ενισχύει την κατανόησή του. Οι ξεκάθαρες φόρμες και η λειτουργικότητα ήταν εκεί. Έπρεπε η ιδέα να ακολουθεί, το σχέδιο να ακολουθεί την ιδέα. Όταν ξεπεράστηκαν τα εμπόδια για το πώς θέλουμε να πούμε, τι θέλουμε να πούμε, αντιμετώπισαν πρόβλημα με την υλοποίηση, όπου και εκεί, με την επιμονή και την επιμονή μας, νομίζω ότι δικαιωθήκαμε στο τέλος. Το 2005, ο Μιχάλης Γεωργίου μας πρότεινε να διδάξουμε στο κολέγιο Βακαλό. Ο Μιχάλης με έμαθε να κατανοώ και να συγχωρώ τους ανθρώπους που είναι 20 χρονών. Το Γιώργο Κυριάκου τον γνώρισε στην Click Records. Εδώ είναι οι δουλειές για αυτές τις οποίες μιλούσε πιο πριν η Έλενα. Τότε ήταν διευθυντής της Click Records και μας υποστήριξε πάρα πολύ με τον Βασίλη, ακόμη και αν κάποιες από τις συσκευασίες τις οποίες είχαμε σχεδιάσει δεν κλείνανε και πάρα πολύ καλά. Έχω πάρα πολλά χρόνια να τον δω, ίσως να βρίσκεται στην Ταϊλάνδη που του άρεσε να ταξιδεύει συχνά. Μετά την Click Records ήρθε το Εθνικό Θέατρο, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Eject Festival, ΟΤΕ. Ο Στέφανος Ανδριάδης και η Ιφηγένεια Βασιλείου μας βοήθησαν να μεγαλώσουμε το σχήμα, να δουλέψουμε σε μεγαλύτερη εμβέλεια, δηλαδή να πάρουμε περισσότερους πελάτες. Ο Στέφανος με έμαθε ότι είναι στενάχωρο να αποχωρήσει τους στενούς συνεργάτες. Η Ιφηγένεια, ναι, δεν θυμάμαι τι είπα, η Ιφηγένεια, με έμαθε ότι είναι στενάχωρο να αποχωρήσει τους στενούς συνεργάτες και ο Στέφανος με έμαθε να φτιάχνω GIF. Τον Στέφανο τον βλέπω, δεν τον βλέπω και τόσο συχνά, παρόλο που είμαστε στο ίδιο γραφείο, γιατί το πρόσωπό του το κρύβει η τεράστια οθόνη του iMac. Υπάρχει πάντα μια στιγμή που δεν ξέρεις αν θα πρέπει να συνεχίσεις την ίδια ιδέα ή αν θα πρέπει να την εγκαταλείψεις για μία άλλη. Ο Βασίλης, ο συνεργάτης μου, ως τότε, αποφάσισε να φύγει στο Μάστριχτ για να πάει να συνεχίσει τις σπουδές του. Σήμερα δουλεύει μόνος του στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, εγώ το 2010 πήρα την απόφαση να μετακομίσω το γραφείο και να συνεχίσω πάνω στην ίδια ιδέα και να βρεθούμε πίσω από την παλιά Βουλή κοντά στο Σύνταγμα. Από το παράθυρο του νέου γραφείου μας πια, βλέπαμε τις πορείες που ανεβαίνανε στο Σύνταγμα. Σε μία από αυτές, ο Στέφανος έφαγε μία μπουνιά από έναν αστυνομικό της ομάδας Δέλτα, γιατί δεν υπάκουσε στην εντολή του να σηκωθεί από το πεζοδρόμιο. Εγώ έμαθα ότι από τις πορείες ότι το μαλόξ, εκτός ότι κάνει πολύ καλό στο στομάχι, κάνει πολύ καλό και στα μάτια όταν πέφτουν δακρυγόνα. Εκείνη την εποχή έκλαιγα αρκετά, όχι μόνο όμως από τα δακρυγόνα. Ήταν μια εποχή που έπρεπε να αλλάξω ξανά, να ακολουθήσω μια νέα ροή και μου ήταν πολύ δύσκολο να εγκαταλείψω ιδέες που τις είχα, με τόσο κόπο τις είχα χτίσει και τις είχα φτιάξει. Ο ΤΕ και το Εθνικό συνέχισαν να μας απασχολούν ταυτόχρονα με τις πορείες. Ο Γιάννης Χουβαρδάς, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, με έμαθε πως όταν διοικείς θα πρέπει και να είσαι και να φαίνεσαι δίκαιος. Ο Δημήτρης Τζελέπης, υπεύθυνος της ομάδας μετόχων του ΟΤΕ, με έμαθε πώς να υπολογίζω ένα γράφημα τόσο κατά ύψος όσο και με το εμβαδόν του. Και η Ντάρια Κοζάνογλου, της ίδιας ομάδας, με έμαθε πως ένα annual report μιας corporate εταιρείας μπορεί να είναι πραγματικά ένα ενδιαφέρον έντυπο. Παράλληλα, σχεδιάζαμε τα βιβλία του Ευθύμη Φιλίππου. Ένα λιοντάρι μέσα σε ένα τρίγωνο είναι το λογότυπο των εκδόσεων M&P. Το 2013 σχεδιάσαμε το λογότυπο της Τράπεζας Πειραιώς. Τότε ήταν μόλις που είχε αρχίσει η πρεσβειοποία μου. Στην τράπεζα γνώρισα την Κατερίνα Πανούτσου. Η Κατερίνα μου έμαθε πως το καλό προσχέδιο είναι καλό και ότι το καλύτερο δεν σημαίνει ότι είναι ο εχθρός του καλού. Την Κατερίνα τη βλέπω, είναι το γραφείο της, βρίσκεται στο ακριβώς κτίριο απέναντι από το δικό μας και τη βλέπω πολύ συχνά που βγαίνει στο μπαλκόνι και καπνίζει.
ο Λέος Παπάζογλου, ήρθε στο γραφείο όταν έπαθε τενοντίτιδα στο χέρι μου. Με έμαθε ότι η Ελβέτικα ταιριάζει πολύ ωραία με τα Times. Σήμερα είναι φαντάρος στη Σάμο και περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσει. Η Ιωάννα Πιτσιλίδου με έμαθε πως η διεισδυτική μορφή έκφρασης μπορεί να έχει τη δική της δυναμική. Και η Αγγελίνα Σταβέλα προσπαθεί να με μάθει να βλέπω περισσότερες ταινίες. Ο Στέφανος, η Αγγελίνα, η Ιωάννα είναι οι άνθρωποι που βλέπω κάθε μέρα. Δουλεύουμε μαζί. Αν κάτι έχω καταλάβει πια, αυτό είναι πως μία οντότητα, ένα γραφείο, ένας άνθρωπος ή μία δουλειά, διατηρείται, επιβιώνει και εξελίσσεται μόνο όταν δει ότι πιο σημαντική είναι η αλλαγή από την ανέλυξη. Είναι πιο σημαντικό να μεταλλάσσεις, ακόμα και αν βρίσκεσαι στο ίδιο σημείο, από το να προσπαθείς να σκαρφαλώσεις και να παραμένεις ο ίδιος. Δουλεύοντας, απογοητεύτηκα, αντιστάθηκα, δημιούργησα, διέκοψα κάθε ροή, ντράπηκα, ξαναξεκίνησα, κατέστρεψα, χάρηκα. Και συνεχίζω να χαίρομαι όταν συνειδητοποιώ ότι σε όλα αυτά τα ρήματα έχουν δώσει νόημα και σημασία οι άνθρωποι που μοιράστηκα τις στιγμές μαζί τους. Όλα αυτά που έχουν γίνει πια εικόνες από φωτογραφικές μηχανές, από βιντεοκάμερες, από κινητά, από web κάμερες και εμφανίζονται τόση ώρα πίσω μου, μπορώ να καταλάβω ότι είναι η ροή. Και η ροή είναι το αποτέλεσμα άλλων ροών, δεκάδων ροών, μικρότερων, που δεν τις βλέπεις ακριβώς, που μπορεί να είναι και αντίθετες, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Κάθε φορά που σκέφτομαι πώς θα κυλάνε οι μέρες σε 5 ή 10 χρόνια, δεν απασχολεί πώς θα είμαι, αλλά με ποιους θα είμαι. Ποιοι θα είναι δίπλα μου, ποιοι θα είναι απέναντί μου. Ποιοι θα σπρώχνουν και ποιοι θα τραβάνε. Ποιοι θα με μαθαίνουν τι, ποιους θα μαθαίνω τι, πόσο αδαείς θα είμαστε όλοι και πόσο σίγουροι ταυτόχρονα για τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ.